Είναι η Διονυσία Καλογεράκη και είναι μοναδική στο είδος της ανά την Κρήτη. Ασχολείται μοναχά με το ανδρικό κούρεμα σε ενήλικες και παιδιά, διατηρώντας την επιχείρηση του αείμνηστου πατέρα της που ήταν για δεκαετίες κουρέας. Και μπορεί η Διονυσία να μην το φανταζόταν, παρόλο που 10 χρόνια βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα της, όμως πια είναι η αγαπημένη μπαρμπέρισσα του Ρεθύμνου και μοναδική στην Κρήτη. Είμαι μοναδική, ναι, από ό,τι μου έχουν πει, γιατί προσωπικά δεν το έχω ψάξει. Ο προμηθευτής μου φέρνει κάποια προϊόντα, μου το έχει πει επειδή ασχολείται με όλη την Κρήτη. Ότι είμαι μοναδική. Σαν μπαρμπέρισσα πάντα, έτσι. Είναι ένα ανδρικό επάγγελμα, όμως οι παλαιότεροι πελάτες του πατέρα της εμπιστεύτηκαν τη Διονυσία και σταδιακά η πελατεία άρχισε να αυξάνεται, αφού οι άνδρες εμπιστεύτηκαν την κόμη και το μουσί τους στα χέρια μιας γυναίκας, παρόλο που κάποιοι δεν το συνήθιζαν από παλιά. Είναι επάγγελμα που ανήκει στους άνδρες, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά με έμαθε ο κόσμος εδώ πέρα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για γυναίκα να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά εντάξει. Πιστεύω με τα πλούσια μαλλιά μου στα χέρια της. Άκου. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή, αλλά θα δεις, εμένα θα με τελειώσει με 2 χρόνο. Γιατί τα μαλλιά μου είναι πολύ δύσκολα. Η ορθοστασία και η κούραση δεν πτώουν τη Διονυσία, αφού καθημερινά πασχίζει σε ένα δικό της επάγγελμα που ανέλπιστα βρέθηκε να εξασκεί και δεν αποκλείεται σε λίγα χρόνια να έχει ως βοηθό τον γιο της. Κουρεύω μόνο άντρες, δεν ασχολούμαι καθόλου με γυναίκες, άντρες και μικρά παιδιά, αγοράκια. Εντάξει, μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Και καινούργιοι πελάτες που έρχονται, μια χαρά με υποδέχονται. Προφανώς εντάξει, ξέρουν τη δουλειά μου, ακούνε κιόλας. Και γι' αυτό το λόγο. Όσο για το αν κουτσομπολεύουν περισσότερο οι άνδρες ή οι γυναίκες στα κουρία και στα κομμωτήρια, η Διονυσία θεωρεί ότι αυτό το σπορ δεν έχει φύλο και εξασκείται το ίδιο από όλους. Όλοι κουτσομπολεύουν, γυναίκες, άνδρες. Δεν υπάρχει αυτό.